Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο που αφορά το Path of Exile. Το σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε να δούμε λίγο ακριβώς πραγματάκια που θα μας βοηθήσουν για το Link Mechanic, πώς δουλεύει, τι γίνεται εκεί μέσα, πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και επειδή από ένα σημείο και μετά όταν είμαστε στα μαπάκια τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, λοιπόν, μπορείτε να ψοφάτε πιο εύκολα μέχρι να φτιάξουμε λίγο το gear μας και ούτω καθεξής. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο Act 10. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει το Reliquary γιατί είναι και μια περιοχή level 67 για να μπορούμε να, να βρίσκουμε το Mechanic. Λοιπόν, όπως θα έχετε παρατηρήσει, όταν μπαίνετε σε κάποια καινούργια περιοχή, σε κάποιο map, λοιπόν, το Mechanic είναι το πρώτο πράγμα που συναντάμε και φαίνεται και στο map πάρα πολύ εύκολα το ξεχωρίζουμε και φαίνονται και τα Wisps εδώ, πεταλούδες θα τις κρατήσουμε για το παράδειγμα και για το βίντεο μας εδώ πέρα. Λοιπόν, οι οποίες λέει εδώ είμαι, εδώ είμαι, εδώ είμαι, εδώ είμαι, έρχεται. Ανοίγει λοιπόν η τρούπα, μπαίνουμε μέσα, δεν έχουμε κάποιο timer εδώ πέρα που μπαίνουμε. Λοιπόν, απλά παρατηρούμε λίγο αυτόν εδώ τον μεγάλο κύκλο με τις πεταλούδες γύρω γύρω και παρατηρούμε χρωματάκια. Το κάθε χρωματάκι αντιστοιχεί σε κάποιον NPC. Εντάξει, υπάρχουν λοιπόν οι μπλε οι πεταλουδίτσες, υπάρχουν οι μοβ και υπάρχουν και κίτρινες. Λοιπόν, αν θέλουμε λοιπόν να βρούμε κάποιον NPC, ιδίως όταν είμαστε στο Act 10, που δεν έχουμε πρόβλημα να ψοφήσουμε ή οτιδήποτε, ακολουθούμε πολύ 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 γρήγορα ας πούμε τις μοβ εδώ για αρχή. Λοιπόν, όσο τις μαζεύουμε, θα παρατηρήσουμε ότι ανεβαίνουν τα νουμεράκια και τις μαζεύουμε αυτές τις πεταλουδίτσες. Υπάρχουν αυτές εδώ οι φούσκες που οι μεγάλες δίνουν ζωή πολύ περισσότερο στο να μπορούμε να βρισκόμαστε περισσότερο χρόνο εδώ πέρα μέσα και τις ακολουθούμε. Εδώ είναι αυτό που λέγαμε, είμαστε στο Act 10 για να μην έχουμε πρόβλημα γενικότερα. Υπάρχουν περιοχές που μπορείτε να φαρμάρετε, υπάρχουν περιοχές που θα σας δώσουν drops, υπάρχουν περιοχές που θα βρείτε κυβότια, υπάρχουν περιοχές που θα βρείτε μποσάκια από τα οποία βρίσκονται μόνο εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, μπορείτε να φαρμάρετε εδώ πέρα. Συνεχίζουμε να ακολουθούμε τα mob. Λοιπόν, μπορούμε απλά να τρέχουμε χωρίς να ασχολούμαστε με τα mobs, αν θέλουμε να ασχοληθούμε πολύ αργότερα. Λοιπόν, ή το κάνετε ταυτόχρονα στο δρόμο, δεν υπάρχει κάποιο περιορισμό πάνω σε αυτό. Εδώ τελειώσαν αυτή τη στιγμή, δεν έχουν κάπου να πάμε. Βλέπουμε υπάρχει ένα μικρό ύφος εδώ, οπότε κινούμαστε λίγο με αυτήν εδώ την λογική. Κάποια στιγμή, όταν τελειώσει, βλέπετε ότι αρχίζει σιγά σιγά και κλείνει. Το βλέπουμε που αρχίζει και κλείνει. Λοιπόν, όταν κλείσει τελείως και μείνουν από ενέργεια, τότε θα μας ανοίξει ένα πόρταλ για να φύγουμε έξω. Λοιπόν, εδώ είναι η περιοχή με τα αυγά που λέω εγώ, που τα περισσότερα από αυτά περιέχουν currency. Λοιπόν, μπορείτε να δείτε λίγο τι γίνεται εδώ πέρα. Θα τρώμε αυτά να μας πάνε τα νεύρα. Λοιπόν, εντάξει. Και όπως μπορείτε να δείτε, μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα μέσα, χωρίς κάποιο πρόβλημα. Εντάξει. Λοιπόν, έχει από τζεμάκια μέχρι unique items, μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, δεν βλέπουμε κάτι άλλο εδώ γύρω. Έχουμε μαζέψει 1500 από τις mob, τις βλέπουμε. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε και βρίσκουμε πεταλουδίτσα. Εδώ δεν έχει κάτι άλλο, έχει σκάσει. Βλέπουμε ότι μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Αν παίρναμε άλλο δρόμο στην αρχή, ίσως ήταν καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, και θα παρατηρήσουμε τώρα όταν βγούμε, αυτά τα 1600 και όλα τα υπόλοιπα που μαζέψαμε θα σκάσουν, θα ανατιναχτούν και θα μοιραστούν στην περιοχή που βρισκόμαστε και θα μπαφάρουν τα μομπάκια μας. Κάτσε να βρούμε κανένα. Ελάτε εδώ, ρημανιασμένα. Λοιπόν, και άμα παρατηρήσετε όπως έχετε το mouse επάνω, κάποια στιγμή θα δείτε ότι κάποια από αυτά, λοιπόν, τα παρατηρούμε και με το χρώμα τους, ότι γίνονται mob, το βλέπετε, αυτό το σκελέτο είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα, και βλέπουμε, μας λέει wild empowered. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι αντέχει και περισσότερο ξύλο και μάλιστα είναι και primal empowered. Αυτός ο συγκεκριμένος έχει διπλό buff επάνω του. Μανιασμένα ρε μαλάκ. Οπότε όταν τα σκοτώνουμε παίρνουμε και περισσότερο XP. Λοιπόν, κάποια τα χρωματάκια, τα κίτρινα συγκεκριμένα, μας δίνουν καλύτερα drops στα currency. Οπότε, αλλά να ξέρουμε ότι η δυσκολία ανεβαίνει και ιδίως τα μαπάκια, αυτά εδώ μπορούν να πάνε να κολλήσουν και στο boss από το map. Οπότε μπορούμε λίγο να σκεφτόμαστε και τα αποτελέσματα. Τώρα εδώ αυτό, επειδή εμένα δεν με βγήκε και δεν βρήκα τον NPC να δείξω λίγο τι γίνεται, Control πατημένο αριστερό, κλικ επάνω στο πόρταλ,
την κάνω reset την περιοχή και πολύ πολύ γρήγορα θα πάμε να το ξαναπροσπαθήσουμε. Λοιπόν, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξουμε κάποιο καινούριο map ή οτιδήποτε. Οπότε μπορούμε να δούμε ότι εδώ αυτό μπορούμε να το φαρμάρουμε πολύ πολύ γρήγορα και χωρίς να ασχολούμαι με τα μομπάκια. Δεν με απασχολούν. Εντάξει, δεν ήρθα εδώ για να πάρω XP, ήρθα εδώ πέρα για να βρω λίγο τον NPC, να δούμε λίγο οι NPC που μας πουλάνε συνέχεια πραγματάκια. Σύμφωνα με τα γουίς, μπορεί να ανοίγουμε και πραγματάκια εδώ στο δρόμο ή λες δεν με ενδιαφέρουν αυτά, πάω να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορο. Από πού να πάω, κατεβαίνουμε εδώ, βλέπετε γίνεται τις κακομοίρες. Λοιπόν, ακολουθούμε λίγο τα γουίς, μήπως και βρούμε και τον NPC και το βρήκαμε τον NPC. Λοιπόν, είδατε, οπότε... Στη φάση αυτή εδώ που είμαστε, βρήκαμε τον ένα τον NPC. Σε κάποια περιοχή μπορείτε να βρείτε να υπάρχουν και πάνω από ένα, και μέχρι και τους τρεις NPC μπορείτε να τους βρείτε σε κάποια περιοχή. Εάν έχετε ζωή στις πεταλούδες μας εδώ πέρα, να τις ακολουθήσουμε εδώ για το παράδειγμα της του βίντεο. Έσκασε, οπότε λες τι κάνω, ξαναγυρνάω πίσω, δεν με περιορίζει κανένας, δεν χρειάζεται να βγω ντε και καλά. Οπότε ερχόμαστε εδώ στον NPC. Τι γίνεται τώρα? Με αυτά εδώ που μαζέψαμε, όλοι οι NPC, σύμφωνα με το ποιος είναι, μας πουλάει και τα δικά του items. Λοιπόν, αυτός ο συγκεκριμένος λοιπόν NPC μας πουλάει τα charms. Τα ελέγχουμε, μπορούμε να τσεκάρουμε και τις τιμούλες μας με το Awaken Poet Trade, το οποίο, γιατί αυτά, κάποια από αυτά μπορείτε να τα βρείτε ότι κοστίζουν. Οπότε λέει αυτό έχει 675, μπορούμε να τα βλέπουμε εάν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και έχουμε το συγκεκριμένο ascendancy, ή να τα κρατήσουμε για να τα χρησιμοποιήσουμε αργότερα ή να τα πουλήσουμε πάρα πολύ απλά. Αυτό το συγκεκριμένο έχει και onslaught το effect, οπότε λες κάτσε να το πάρω. Το παίρνουμε εδώ πέρα και μπορούμε να το κρατήσουμε και μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τι γίνεται τώρα? Λοιπόν, είμαστε σε φάση με τα ascendancy. Ο κάθε NPC ανά πάσα ώρα και στιγμή μας αφήνει να αλλάξουμε το ascendancy του. Ασχέτως που εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι με το ascendancy, έχω το magic. Εντάξει, έχω πάρει ποντάκια, θα δούμε λίγο τι γίνεται με τα ποντάκια και ούτω καθεξής. Λοιπόν, μπορώ να το αλλάξω αυτήν εδώ τη στιγμή που μιλάω και αυτός είναι ο τρόπος να το αλλάξετε. Εντάξει, λοιπόν, το αλλάζουμε, μας δίνει κάποια ποντάκια στην αρχή. Αν ήθελα να αλλάξω, να πάω στον Warlock, θα έπρεπε να βρω τον Warlock των NPC. Εντάξει, λοιπόν, και αν ήθελα να πάω στο μάτσι, θα έπρεπε να ακολουθήσω τις κίτρινες στις πεταλουδίτσες για να το αλλάξω, να πάω σε αυτό. Οπότε αλλάζουμε ascendancy, αυτά τα τρία, όποτε θέλουμε, ανά πάσα ώρα και στιγμή, εφόσον βρούμε τον NPC. Το πόσα ποντάκια θα έχουμε εξαρτάται από το πόσα ποντάκια είχαμε. Λοιπόν, και το quest που μας δίνει ο NPC. Να ξέρετε ότι μέχρι και το Act 6 μπορεί να έχετε μέχρι 4 ποντάκια. Με το που βρίσκετε αυτόν τον NPC την πρώτη φορά θα σας δώσει κάποιο quest. Θα κλείσετε το quest, το οποίο περιλαμβάνει να έρθετε σε αυτό εδώ τον χώρο, τον κόλπο που λέμε εδώ πέρα, για να μπορούμε να το κάνουμε reset γρήγορα για να μην ψάχνουμε. Το κρατάμε στην άκρη, ψάχνουμε. Σου λέει σκότωσε αυτό εδώ το συγκεκριμένο το master. Έρχεσαι εδώ, το βρίσκεις. Την επόμενη φορά που θα βρεις τον NPC, κλείνει το quest, σου δίνει τα δύο τα ποντάκια. Και πάει λίγο κάπως έτσι. Λοιπόν, μέχρι το quest που βλέπουμε τώρα πάνω γωνία δεξιά, λοιπόν, που είναι ο πόλεμος ο οποίος συμβαίνει, λέει, εδώ πέρα μέσα σε αυτό το καταραμένο το forest, που πρέπει να βρούμε τον boss που βρίσκεται σε αυτό εδώ το μεκάνι, γιατί υπάρχει αυτό το boss, υπάρχει ο king, υπάρχει ο βασιλιάς τους, ο οποίος πρέπει να το βρω να το σκοτώσω, αλλά πρέπει να το βρω να το σκοτώσω σε κόκκινα maps όμως εγώ αυτόν, δεν μπορώ να τον βρω εδώ πέρα. Μπορώ να τον βρω εδώ πέρα, αλλά δεν θα προχωρήσει, δεν θα μου δώσει τα δύο τελευταία skill points, τα οποία και μου λείπουν. Εντάξει, λοιπόν, οπότε... κρατάμε όλα αυτά εδώ σαν πληροφορίες πολύ πολύ βασικά, κυρίως μας απασχολεί λίγο για το ascendancy. Το κάθε ascendancy φυσικά περιέχει τα δικά του items. Εδώ ξανασκάσαν αυτά, είδαμε, παίρνουν buff στα πάντα γύρω γύρω σύμφωνα με τις πόσες πεταλουδίτσες είχαμε μαζέψει. Λοιπόν, και εδώ θα δείτε ότι αυτό φυσικά μπορώ να το κάνω reset όσες φορές θέλω, γιατί εγώ μπορεί να ψάχνω έναν άλλον NPC και οτιδήποτε. Λοιπόν, γύρισα εδώ πίσω για να σας δείξω πόσα πολλά πραγματάκια μπορεί να έχετε κρατημένα. Εντάξει, λοιπόν, εδώ πέρα, αυτά εδώ όλα φυσικά
μπορούμε να τα ξεκαθαρίσουμε, πιάνουν πάρα πολύ χώρο, μπορούμε να τσεκάρουμε και τις τιμούλες μας. Λοιπόν, μπορείτε να τα κρατάτε για μελλοντικά σας build, μπορείτε να τα κρατάτε για τον οποιοδήποτε λόγο θέλετε. Λοιπόν, πολλά που πιάνουν πολύ χώρο μπορεί να μην τα κρατάτε, να ελέγχετε τις τιμούλες, γιατί εφόσον είσαι στο trade, τα περισσότερα είναι πάρα πολύ φτηνά, δεν αξίζει τον κόπο να μας πιάνουν τον χώρο, αυτό εξαρτάται από εσάς. Λοιπόν, απλά, εκεί που θέλω να το καταλήξω είναι ότι όταν βρίσκεται ένα NPC, καλό είναι να τσεκάρετε λίγο αυτά που μας πουλάει, γιατί κάποια πραγματικά είναι πάρα πολύ καλά και κοστίζουν και ακριβά. Ένα παράδειγμα είναι τα perfect τα πτώματα. Καλό είναι να τα τσεκάρουμε τις τιμούλες όλα τα perfect τα πτώματα. Λοιπόν, έχω και κάποια άλλα κρατημένα εδώ. Perfect Frozen, Perfect Spirit, Perfect Druidic. Όπως αυτά εδώ τα πτώματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Υπάρχουν τα Imperfect και πάνε μέχρι τα Perfect. Τα Perfect δίνουν πολύ περισσότερα πραγματάκια. Βασικά τα Perfect τα δίνουν όλα. Οπότε και μια και γίνεται της τρέλας στην 323 με τα Minions, καλό είναι να το έχετε λίγο υπόψη σας. Τα charms είναι επίσης πάρα πολύ χρήσιμα, γιατί τα περισσότερα builds καταλήγουν στο ascendancy με τα charms. Οπότε καλό είναι να τα τσεκάρετε, να ξέρετε ότι πουλάει συνέχεια διαφορετικούς συνδυασμούς με charms, όσες φορές και να πάτε, γιατί είναι συνδυασμός από πραγματάκια και από δύο ascendancy πολλές φορές αν είστε τυχεροί. Λοιπόν, που αν αυτοί οι συνδυασμοί ταιριάζουν μεταξύ τους, μιλάνε μεταξύ τους, τότε είναι και πανάκριβα τα charms. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να μας απασχολήσει. Ήθελα να σταθούμε στην λογική που ανοίγει και κλείνει, να ξέρουμε λίγο πώς μπορούμε να το φαρμάρουμε, να ξέρουμε λίγο πώς λειτουργεί, να ξέρουμε λίγο πώς πάνε τα κουεστάκια. Καλό είναι να ασχοληθείτε από το Act 2 και μετά. Σας βάζει. Μπορείτε. Εγώ το πρώτο ασέτανση πρώτο το πήρα. Act 2 το πήρα. Μπορείτε κάποιος, αν κάποιος σας φωνάξει, έχει βρει τον NPC και έχετε πρόσβαση εκείνη την περιοχή, μπορείτε να πάτε να τον μιλήσετε απευθείας. Υπάρχει και αυτή η επιλογή. Μπορείτε να κάνετε και γκρουπάκια δηλαδή αν θέλετε. Και αν θέλετε να το φαρμάρετε συνέχεια, μπορείτε να πάτε απλά στο Act 10 και στην περιοχή ακριβώς που δείξαμε, για να το, σε περίπτωση που δεν θέλετε να περιμένετε, δεν θέλετε να το φαρμάρετε μέσα τα maps ή σας φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν, ελπίζω το συγκεκριμένο βιντεάκι να βοήθησε. Να είστε καλά, υπάρχουν τα live μας, υπάρχουν τα σχόλια από κάτω αν θέλετε. Λοιπόν, ένα like στο βίντεο, ένα sub στο κανάλι εδώ πέρα, και ιδίως στα live μας μπορούμε να τα βλέπουμε, μπορούμε να συζητάμε, μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε και ό,τι μας απασχολεί. Να είστε πραγματικά καλά, αγάπη μόνο, και θα τα πούμε σε κάποιο βίντεο, σε κάποιο live. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, τα links θα βρίσκονται εννοείται κάτω από το βίντεο. Να είστε καλά.